Διαφήμιση τώρα που νομίζω έκανε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη αίσθηση έτσι τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε και συζητήθηκε πολύ. Είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Μην μου πείτε ότι δεν τη θυμάστε, μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει. Θα έχω εδώ στο στούντιο δύο πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένες καλεσμένες να συζητήσουμε για τα Ποσειδονία Challenge που έρχεται για πρώτη φορά στις Πέτσες και είναι μια κολυμβητική σκυταλοδρομία που πραγματικά αξίζει και να παρακολουθήσεις, αλλά γιατί όχι και να συμμετέχεις. Να δούμε ένα βίντεο. Λοιπόν, σας είπα για τη διαφήμιση λίγο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει καμία σχέση με την σκυταλοδρομία που έχει οργανωθεί η κολυμβητική. Έχω μαζί μου την Κατερίνα Βασιλείου. Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και την Κέλλη Αραούζου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καταρχήν, ευχαριστούμε θερμά και πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και εγώ, ναι. Γνώριμα λιμέρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τελικά τα λιβάδια της Ποσειδονίας δεν είναι τα φύκια. Έτσι. Υπάρχει πάντα λόγος τελικά να αναφέρουμε αυτό που είπες και εσύ στην αρχή για το σφωτό τους που έπαιξε. Ωστόσο, θα πω ότι όντως τα λιβάδια Ποσειδονίας, η Ποσειδονία δεν είναι φύκια. Γιατί? Γιατί η Ποσειδονία είναι ένα φυτό. Πώς είναι τα φυτά που υπάρχουν στη στεριά? Uh-huh. Είναι ένα φυτό που υπάρχει στο βυθό της θάλασσας, στον Πυθμένα, το οποίο μάλιστα και εγώ έμαθα, γιατί δεν ήξερα προφανώς, mm-hmm. ότι έχει και φύλλα και καρπούς και λουλούδια. Και είναι και πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για όλο αυτό που λέμε ισορροπία φυσικού οικοσυστήματος. Mm-hmm. Πρακτικά γιατί, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, γιατί μπορεί να εμβαθύνει κανείς πάρα πολύ σε αυτό το θέμα προφανώς. Ουσιαστικά γιατί μιλάμε τώρα πολύ για την Ποσειδονία και τα λιβάδια, που είναι η έκταση που καταλαμβάνουν ουσιαστικά αυτά τα φυτά μέσα στα νερά μας και στη Μεσόγειο. Ουσιαστικά είναι φυτά τα οποία κάνουν μια τρομακτικά σημαντική λειτουργία, φωτοσυνθέτουν, δηλαδή παίρνουν ήλιο, όπως και τα φυτά έξω, και διοξίδιο του άνθρακα, και παράγουν ουσιαστικά, δίνουν σε εμάς και σε όλη τη φύση, στη στεριά, οξυγόνο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι το πλέον σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι ένα στοιχείο πολύ βασικό, στο οποίο προφανώς πρέπει να στο πει κάποιος για να το γνωρίσεις, είναι ότι τα λιβάδια της Ποσειδονίας παράγουν εξίσου σημαντικό ποσοστό οξυγόνου όσο και τα δάση μας. Άρα αυτή είναι και η σημαντικότητα, την οποία εμείς δεν τη γνωρίζουμε και δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την αντιλαμβανόμαστε. Αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με αυτό, mm-hmm. να μπει και ο κόσμος σε μια διαδικασία να μάθει γιατί μιλάμε? Γιατί νομίζω τώρα όλα αυτά που συζητάμε, ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει, όπως και εγώ δεν τα γνώριζα. Και να οργανώσετε και αυτή τη σκυταλοδρομία τη διήμερη, δύο ημέρες ασταμάτητες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέμε, καλά να είμαστε. Και η Κέλλη, η ηρωίδα, θα μας μιλήσει γι' αυτό που. Θεού θέλοντος και κύριο επιτρέποντος, που λένε και είναι αυτή. Ναι, θα συμμετάσχεις. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά λέω εγώ, ηρωίδα. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν γνώριζα για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Το team επικοινώνησε μαζί μου και με τους υπόλοιπους φυσικά και κάναμε μια πολύ ωραία συνάντηση όπου μάθαμε και εμείς τι συμβαίνει με αυτούς τους πνεύμονες της θάλασσας. Θα πω εγώ στην καθημερινή, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, δεν μπορώ να το εξηγήσω επιστημονικά, mm-hmm. αλλά αυτό έχω καταλάβει και αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο θα κολυμπήσουμε. Άρα, τι είναι το Ποσειδονία Challenge? Το Ποσειδονία Challenge είναι
η βασική δράση της ομάδας Rewilding Greece, η οποία είναι μια νεοσύστατη ομάδα που ξεκίνησε να υπάρχει από τον πολύ πρόσφατο Απρίλη του 2024, να πήγε και στον κόσμο ότι υπάρχουν ουσιαστικά φυτά τα οποία υπάρχουν στον πυθμένα της θάλασσας, που πολλές φορές τους περισσότερους από εμάς το καλοκαιράκι που κάνουμε τα μπανάκια μας, μας ενοχλούν ή μας φοβίζουν, και είναι λογικό. Τι διαφορά έχουν με τα φύκια? Η διαφορά είναι ότι τα φύκια, αν και εγώ το λέω σωστά, γιατί και εγώ, όπως θα είπε και η Κέλλη πολύ σωστά, δεν είμαστε επιστήμονες. Ουσιαστικά είναι αυτά τα κομμάτια που πια βγαίνουν ως το ξερό φυτό έξω. Νεκρά, αυτά που έχουν ξεριζωθεί. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε, ναι. Το λιβάδι είναι ουσιαστικά το δάσος, αν μπορώ να το πω σχηματικά, του βυθού. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και τον κύριο Γρηγόρη Τιμολόγο, πρέπει να το λέω σωστά το επώνυμο. Τιμόλογος. Τιμόλογος, συγγνώμη, που θα είναι και αυτός ένας εκ των κολυμβητών. Εκ των ηρώων. Ναι, ναι, εκ των ηρώων, σωστά, σωστά. Γεια σας. Δεν έχουμε ήχο. Μας ακούτε. Όταν το φτιάξετε θα επιστρέψω. Εγώ σας ακούω. Τέλεια. Μια χαρά. Τώρα σας ακούμε, κύριε Τιμόλογε, σας ακούμε. Τέλεια. Δυστυχώς απομακρυσμένα συνδέομαι με την παρέα σας, γιατί βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, αρκεί που είστε εδώ, είστε και με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, πολύ ωραία τα είπανε οι φίλοι και οι συνάδελφοι, η κυρία Βασιλείου και η κυρία Ραούζου. Πρόκειται πράγματι για τα λιβάδια της Ποσειδονίας, έναν πολύ σημαντικό παραγωγό των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενδυμικό σύστημα της Μεσογείου. Δηλαδή βρίσκεται μόνο στη Μεσόγειο, δεν απαντάται ξανάλλου στον πλανήτη. Και ως πρωτογενής παραγωγή είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου. Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και η παραγωγή οξυγόνου, δηλαδή ο εμπλουτισμός των θαλασσών της Μεσογείου με οξυγόνο γίνεται μέσα από την, κυρίως τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι και η συμμετοχή αυτών των συγκεκριμένων παραγωγών στον κύκλο του άνθρακα, όπου το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο είναι μια ανόργανη χημική ουσία, μετατρέπεται μέσα από τη φωτοσύνθεση σε οργανική γλυκόζη. Και από εκεί και πέρα περνάει μέσα στους οργανισμούς, μέσα από το μεταβολισμό, και γίνεται κάθε τι δομικό μεγαλομόριο το οποίο χρειάζεται κάθε οργανισμός για να αναπτυχθεί. Νομίζω με την ιδιότητα του βιολόγου μας τα εξηγήσατε τέλεια. Τώρα θέλω να μου πείτε ως κολυμβητής, αν είστε σίγουρος, βέβαια είστε μεγάλων αποστάσεων, αν είστε σίγουρος για αυτή τη σκηταλοδρομία την κολυμβητική που έρχεται, που εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ πώς θα το κάνετε αυτό δύο μέρες συνεχόμενες. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακάνει. Είναι κρίσιμο να πούμε ότι είμαστε μια ομάδα 4 ή 5 κολυμβητών, δεν ξέρω αν έχουν καταλήξει τελικά, οι οποίοι είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας σε επίπεδο κολύμβησης. Δηλαδή άλλο επίπεδο έχει η κυρία Ραούζου, άλλο έχει ο κύριος Σταϊγανίδης, άλλο και ο κύριος Γαρέφης, άλλο έχω εγώ. Ας μην μπούμε στη διαδικασία τώρα να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ σίγουρα είμαι χαμηλά, κολυμβητικά. Και ο καθένας κάνει μια διαφορετική απόσταση. Ο καθένας θα κολυμπάει από μία ώρα, αυτό είναι το πρόγραμμα. Τα πόσα χιλιόμετρα θα βγάζουμε σε αυτή τη μία ώρα είναι θέμα ταχύτητας και ζώνη ένας που... Άρα μία ώρα ξεκούραση και πάει έτσι rotation. Όχι, μία ώρα κολύμπη, 3 ώρες ξεκούραση. Φανταστικά. Γιατί αλλιώς νομίζω δεν βγαίνει. Εντάξει, πολύ καλή γυμναστική βέβαια. Αυτό το διήμερο νομίζω... Αυτό που πιστεύω και θέλω να προσθέσω στην κουβέντα είναι ότι... σε αντίθεση με τις κολυμπητικές ικανότητες, οι οποίες είναι διαφορετικές σε καθέναν από εμάς, αυτό το οποίο κυριαρχεί και φαντάζομαι και θα αποδείξουμε ότι είναι κοινό, είναι η ψυχή που έχουμε για να βγει ένα τέτοιο δύσκολο εγχείρημα. Και τώρα, τι άλλο θα δούμε σε αυτό το challenge, τι άλλο θα δούμε στις πέτσες αυτό το διήμερο? Δεν σας φτάνει το κολυμβητικό, συγγνώμη. Μου φτάνει πάρα πολύ, αλλά ρωτάω, μην ξεχάσουμε κάτι. Αν ετοιμάζουμε για κάτι άλλο, να το πούμε. Προς τη μην, ουσιαστικά θέλουμε πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά το κολυμβητικό μου αυτό event, γιατί όντως ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και το εγχείρημα είναι δύσκολο, ρεαλιστικά θα το χαρακτηρίσω δύσκολο, αλλά έχουμε τους καλύτερους, οπότε
νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό που είπε ο Γρηγόρης είναι το σημαντικότερο. Έχουμε όλοι την ίδια θέληση και την ίδια ψυχή. Το ποιο είναι καλύτερο ή ναι, ποιο θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα δεν έχει καμία σημασία. Όχι, καμία πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί σημασία έχει ο σκοπό που το κάνουμε και η ευαισθητοποίηση που θα προκύψει από όλο αυτό και το πόσο τελικά θα ενημερωθούμε όλοι. Για το τι τελικά φοβόμασταν ως μικρά παιδιά. Άρα ο κόσμος μπορεί να συγκεντρωθεί εκεί, να απολαύσει την όλη διαδικασία και φυσικά να ενημερωθεί. Θα το εξηγήσουμε, να γνωρίσει φυσικά τους αθλητές μας από κοντά, mm-hmm. που και αυτοί ουσιαστικά για μας και τους ευχαριστούμε εδώ και δημόσια να πω πραγματικά πάρα πολύ mm-hmm. Για όλη αυτή τους τη συμμετοχή που έχουν κληθεί να κάνουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο από τη μία και από την άλλη όντως έχουν δείξει από το πολύ πρώτο έτσι, διάστημα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλο αυτό το κομμάτι και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Δήμο Σπιτσών που μας φιλοξενεί προφανώς για το event. Τώρα είναι το Σαββατοκύριακο, ποιε μέρε είναι. Είναι. Θα ξεκινήσουμε. Εμείς θα βρεθούμε στο νησί με το καλό την Κυριακή 20 του μήνα mm-hmm. Και θα είμαστε εκεί έως και τις 25, δηλαδή Παρασκευή. Με τη λογική ότι πάντα έχουμε τον αστάθμητο παραγόντα του καιρού, οπότε θέλουμε να είμαστε λίγο φλέξι, ώστε πότε θα πέσουν τα παιδιά. Αχ, δεν μας είπε και η Έλληνα για το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην έχουμε, να μην έχουμε θέματα, να μην έχουμε βροχή. Αλλά και βροχή να έχουμε. Ναι. Θα τη βρούμε τη λύση. Καλή θέληση να υπάρχει. Καλή θέληση να υπάρχει. Έτσι, θα πρέπει να συνεχίσει τη φοβάται. Καλά. Γρηγόρη, τώρα μιλάμε τη δική μας γλώσσα επιτέλους. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα μέρη της mm-hmm. ομάδας. Γιατί εγώ θα τους πω με τα μικρά τους, γιατί τους αισθάνομαι οικογένεια. Ο Λευτέρης, η Βεατρίκη, ο Χαράλαμπος, ο Γρηγόρης φυσικά και ο κύριος Χρήστος. Θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να μας στείλετε την καλή εγώ στέλνω όλη μου τη δική ενέργεια, πολύ καλή επιτυχία να καθιερωθεί, θα πω εγώ, να είναι το πρώτο είναι και, στόχος, να... Είναι και να συνεχίζεται κάθε χρόνο. Κύριε Τιμόλογε, να πάτε φανταστικά. Καλή δύναμη, αλήθεια. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς για εσάς. Και ελπίζω να τα πούμε και του χρόνου. Γιατί όχι, σίγουρα από εμάς, μετά με το καλό από την ολοκλήρωση mm-hmm. του event, θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο έτσι... Να μας το στείλετε. Φιλμ. Να μας το στείλετε. Θα αποτυπώνει όλες τις στιγμές και το τι ακριβώς ζήσαμε εκεί. Να μας το στείλετε, να το δούμε κι εμείς εδώ, στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.